24 που έρχονται στα καλέσσα, τώρα έχει φύγει το πράγμα από εκεί. Ήρθαμε λοιπόν σήμερα να παρουσιάσουμε στον Περιφερειάρχη Κρήτης το καινούργιο λεωφορείο του δικαιώματος στη ζωή. Είμαστε στην ευχάριστη θέση με το λεωφορείο αυτό, το οποίο πραγματικά είναι ένα εξαίρετο λεωφορείο που για τα παιδιά θα μεταφέρει τα παιδιά, να το χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια, ούτως ώστε να ξεφύγει και ένα οικονομικό άγχος από πλευράς του Σωματείου Δικαίωμα στη Ζωή. Στόχο μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες διημέρους και ημερήσιας φροντίδας σε όσα περισσότερα παιδιά και ενήλικες με αναπηρία μπορούμε. Το Δικαίωμα στη Ζωή κάνει ένα σημαντικό κοινωνικό έργο. Όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μια εξαίρετη συνεργασία. Μια και ο Περιφερειάρχης ο ίδιος έχει βοηθήσει από τη θέση του στο Υπουργείο Οικονομικών για την απόκτηση των δύο προηγούμενων λεωφορείων που έχει στη δύναμή του το σωματείο μας. Χρειάζονται ακόμα περισσότερα, διότι ενδυναμώνεται πάρα πολύ. Είναι ένα κοινωνικό έργο που αξίζουν τα συγχαρητήρια όλων μας. Σε αυτό το ταξίδι χρειάζεται δυνατή στήριξη. Γιατί είναι πρώτα για τα παιδιά, για τους γονείς, για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στο οικογενειακό περιβάλλον, να δώσουμε ένα χαμόγελο και μια νότα αισιοδοξίας. Αλλά και να φτιάξουμε στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης όπου θα μπορούν να διαβιούν μέχρι το τέλος της ζωής τους αξιοπρεπώς. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συμβάλλουμε ούτως ώστε να κάνουμε καλύτερο το έργο τους. Και το έργο γίνεται καλύτερο εάν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε κάποιες από τις δράσεις. Το Δικαίωμα στη Ζωή πλέον έχει γίνει ένας αρκετά μεγάλος οργανισμός και στα επόμενα 2 χρόνια θα είναι ακόμα μεγαλύτερος. Γιατί είναι ακόμα άλλη μια δράση από αυτές που είπε ο Πρόεδρος, είναι στα Κελιά, ένα κτίριο το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο και αυτό πολύ σύντομα θα εγκριθεί μέσα από ένα πρόγραμμα, το LEADER, για να μπορεί να δεχτεί τα παιδιά της ευρύτερης περιοχής. Από τα 68 παιδιά με αναπηρία που καλύπτουμε τώρα και τις οικογένειές τους, να μπορούμε να ανεβάσουμε αυτόν τον αριθμό πάνω από τα 250 παιδιά. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε μαζί, όπως και σε άλλες δομές που υπάρχουν στην Κρήτη που υποστηρίζουμε. Και να δώσουμε εκπαίδευση, ψυχαγωγία, διημέρευση και φροντίδα σε αυτά τα παιδιά και να δώσουμε και ζωή στους έμεσα αφαιλούμενες που είναι τα μέλη των οικογενειών τους.